Σήμερα Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2020. Ξεκινάμε λοιπόν Herping, μεγάλη βόλτα σήμερα. Ξεκινάμε από τα Σβεστοχώρη. Είμαι εγώ εδώ και ο Δημήτρης, δύο άτομα σήμερα. Πίσω εδώ έχει ένα ρεματάκι ωραίο, καλό ριάκι, με δέντρα, βλάστηση, πουλιά. Ωραίο μέρος εδώ για να βρούμε ζώα. Κάτω βλέπετε αυτό το πλατήφυλλο, το μεγάλο φυτό, τον πετασίτη. Πετασίτης χιμπρίντουμ, νομίζω είναι. Κοινό είναι στη Βόρεια Ελλάδα και σίγουρα θα έχει κάτι εδώ. Το ρέμα είναι γρήγορες ροές, πιστεύω θα έχει κάποια είδη όμως. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ξεχωριστό φυτό, αρκετά σπάνιο. Αυτό είναι το γιγάντιο πολυκόμπι, το μεγαλύτερο του γένους του, Equisetum telmateia. Μπορεί να γίνει και 2 μέτρα κάποιες φορές. Είναι αρχαία φυτά αυτά, συγγενικά με τις φυτέρες. Έχουν προγόνους πριν 360 εκατομμύρια χρόνια, σημερινά ήδη άρχισαν να εμφανίζονται πριν 150 εκατομμύρια χρόνια. Δείτε πως είναι, 21. Ο βλαστός στα μεσοδιαστήματα είναι άσπρος. Έτσι ξεχωρίζει αυτό το είδος. Και είναι χοντρός και έχει τέλειο σχήμα. Έχει κόμπους με φυλλαράκια τροφικά γύρω-γύρω και ανάμεσα στα φύλλα κλαδιά. Και αυτά τα κλαδιά πάλι έχουν γραμμές και κόμπους και φύλλα και ούτω καθεξής. Και είναι σκληρό το φυτό γιατί έχει μέσα πυρίτιο. Για να μην το τρώνε τα χορτοφάγα. Κατεβήκαμε λοιπόν κάτω τώρα σε παιδινό μέρος. Είμαστε κοντά στον υδροβιότοπο του Καλοχωρίου. Είμαστε εδώ στο κομματόδρομο. Κοκκινόχωμα, σαν να είμαστε στην Αυστραλία λίγο το μέρος. Πιστεύω πως λόγω εποχής ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ζέστη και θα δραστηριοποιούνται πιο πολύ τα ζώα. Βρεθήκαμε εδώ λοιπόν σε ένα ριάκι μικρό. Μέσα εδώ έχει μικρά καρκινοειδή, σαν καρυδούλα. Πάρα πολύ χαμομήλι, το γνωστό φαρμακευτικό φυτό. Φεύγοντας, συναντάμε και αυτό το κοινό, αλλά πολύ μας χαμομυριστό φυτό. Και πάμε σε κάποιο άλλο καλύτερο μέρος, γιατί εδώ δεν είχε πολλά. Είχε ζέστη, αλάτι, λίγα είδη πουλιών, θαλασσοσφυριχτές μάλλον τελικά. Αλλά δεν είχε ούτε πολλές πέτρες, ερπετά δεν είχε. Πάμε σε μέρη με πιο γλυκό νερό. Μαουρέμις ριβουλάτα, εδώ βρήκαμε και το πρώτο μας ερπετό. Και είναι η γραμμωτή νερό χελώνα. Ζει σε βάλτους, ζει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Είναι και εδώ λίγο στον ήλιο και πριν βρήκαμε μία που μας βούτυξε μέσα. Έχει και νεροβούβαλους εδώ, μυρίζει και κοπριά. Βρήκαμε κι άλλη γραμμωτή νερό χελώνα, έφυγε. Σαν να κάνουμε σαφάρι ένα εδώ. Φτάσαμε λοιπόν στον Γαλλικό ποταμό. Τώρα έχει και πολύ νερό. Όχι πως το καλοκαίρι. Διαφορετικό μέρος εδώ, γλυκό νερό, πολλά φυτά, πολλά πουλιά που ακούγονται. Έχει περισσότερη ζωή εδώ, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρούμε κάτι. Πιο ωραίο μέρος από εκεί, πιο ήσυχο. Περάσαμε από κάτι δύσκολο δρόμο, αλλά φτάσαμε. Βρήκαμε και μια χελώνα στο δρόμο, Testudo χερμάνι, αλλά την προσπεράσαμε. Αλλά θα βρούμε κι άλλα εδώ. Εδώ λοιπόν είμαστε στο ποτάμι, έχει πολλές πέτρες. Κάποτε το βοσκοπλί εκτρίμωνε καβούρια γλυκού νερού. Εδώ λοιπόν είναι τα καβούρια, πιάσαμε δύο, Potamon fluviatilis, επιστημονική ονομασία. Αυτό δεν είναι αρτιμελές, αυτό του λείπουν κάποια άκρα. Αλλά αυτά τα αναγεννούν στην έκθεση, να τα αφήνω λίγο κάτω να δείτε πως κινούνται.
ναι, αυτό μάλλον κάτι πήγε να το φάει. Δείτε. Δύο αρσενικά είναι. Σε πάνε. Αρσενικά. Το πιάσει και το χέρι μου, να το. Πολύ όμορφα, μικρά. Αυτά τα έτρωγαν πάρα πολύ οι αρχαίοι Έλληνες. Τα είχαν μεταφέρει και σε πολλά μέρη. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρχουν πληθυσμοί που κάνετε από τότε. Είναι πολύ κοινό είδος στα αγγλικά νερά. Πιάσαμε λοιπόν και μεγάλα. Δείτε εδώ ένα μεγάλο θηλυκό. Και αυτό εδώ που τρέχει είναι αρσενικό. Δείτε από την κάτω μεριά φαίνονται. Το κάλυμα της κοιλιάς, γιατί η κοιλιά των καρβουριών είναι γυρισμένη προς το σώμα τους. Γι' αυτό έχουν αυτό το συμπαγέ σχήμα. Δεν είναι όπως οι καραβίδες που την έχουν πίσω. Στο θηλυκό είναι κυκλικό, έτσι κάνει ένα ημικύκλιο. Ενώ στο αρσενικό είναι πιο τριγωνικό. Το θηλυκό βάζει τα αυγά του από εκεί κάτω. Είναι πολύ γρήγορα ζώα με το αφήσιμο αυτό. Παρόλο που το ένα πόδι του μόνο έχει μείνει από μια μεριά, τρέχει. Τραυματίζονται και αυτά, αλλά όταν κάνουν εκδύσεις. Οχ, δείτε. Για να το πιάσει. Οχ, ναι. Εδώ λοιπόν επιβραδύνεται η ροή του ποταμού. Εκεί βλέπετε τρέχει γρήγορα. Και εδώ σιγά σιγά επιβραδύνεται. Πιο εύκολα βρίσκεται. Ζώα που δεν τρέχουν πολύ ωραίο νερό. Είχε και πολλά πατράχια εδώ. Πελοφύλαξ μέσα και μέσα. Μπορείς με κατά μήκος εδώ τις όχθες να δούμε τι γίνεται. Έχει αρκετό νερό πάνω. Και εδώ λοιπόν ένα φαγωμένο καβούρι στη στεριά. Τώρα το βρήκαμε. Μάλλον από κανένα πουλί δεν το πήρε από το νερό. Έχει πάρα πολλά, δεν έχει μόνο εκεί. Βρήκαμε φυσικά, έχει και πιο κάτω και θα το άδειασε. Εδώ λοιπόν πιάσαμε δύο κουνουπόψαρα, ένα ζευγάρι για να δείτε διαφορά αρσενικού θηλυκού. Έχει πάρα πολλά κουνουπόψαρα εδώ. Γκαμπούσια affinis, επιστημονική ονομασία. Πάνω από 100 βρήκαμε σε ένα κοπάδι. Βλέπετε το αρσενικό είναι πιο λεπτό και το εδρικό πτερίγιο πίσω είναι γονοπόδιο. Στην οικογένεια αυτών των ψαριών που είναι τα γκάπι, οι ξυφοφόροι, τα μόλι, τα κουνουπόψαρα. Γίνεται εσωτερική γονιμοποίηση. Το χρησιμοποιεί σαν πέος αυτό το πτερυγείο, ο αρσενικός. Το βάζει στο θηλυκό και μετά το θηλυκό γεννάει μικρά. Το θηλυκό βλέπετε εγκυμονεί, είναι καστρωμένο, φυσκωμένο και είναι μεγαλύτερο από το αρσενικό. Μπορεί να εγκυμονούν και 20 μέρες μόνο, μετά γεννάνε. Πράσινο ποτάμι. Πράσινο σαβρά, πράσινο ποτάμι. Κάτι δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ήρθαμε λοιπόν στο τελικό κομμάτι της διαδρομής μας, εδώ στο ρέμα η Φανέτ και πρώτη χελώνα που βρήκαμε. Θηλυκό εδώ, όχι πρώτη δηλαδή που πλησιάσαμε, να τη Testudo Hermanni, κοινή χελώνα ξηράς. Τώρα θα την γυρίσω, δείτε την. Είναι ίσια, έχει μικρή ουρά, είναι θηλυκό. Πριν κατούρισε λίγο φοβήθηκε. Να τη πάει να βγάλει το κεφαλάκι της. Να τη. Την αφήνω κάτω να δούμε, θα φύγει μόνη της. Για να δούμε τι θα κάνει. Δείτε. Την πειράζουμε λίγο από εδώ. Συνήθως έτσι γίνεται και φεύγουν. Έχει και ζωχό γύρω γύρω, έχει και ωραίες πρασινάδες για να φάνε χελώνες. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει εδώ. Βρήκε το καλύτερο μέρος. Φιλία μου στην πρώτη. Απ' την άλλη θα το δείξω. Νάτι τώρα φεύγει. Την ενισχύει να τη βοηθήσουμε λίγο να φύγει. Νάτι. Σταμάτησε τώρα λίγο. Θέλει να φύγουμε από κοντά της. Νάτι. Κατεβήκαμε εδώ τώρα σε ένα μέρος του ρέματος με πολύ βλάστηση. Δείτε, έχουμε σκιά, έχουμε δέντρα. Είναι ένα μικρό άλθος μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έχει δάφνες, έχει λιγούστρα, έχει κυσούς, έχει διάφορα αγριόχορτα. Το ταρζάν έχει. Ναι. Μόνο αυτό σε λείπει. Κορομιλιές, έχει διάφορα. Και άγρια και διάφορα που φύτεψε κόσμος. Πέσανε εδώ. Και βγήκαν. Μάλλον ό,τι πέφτει εδώ φυτρώνει. Γιατί ούτε πολλά ζώα βρήκαμε αδέσποτα και τέτοια για να ενοχλούν. Έρνει ευνοϊκό το περιβάλλον. Και μια μικρή σκολόπετρα βρήκαμε, έφυγε. Σαλιγκάρια εδώ. Το κοινό εδόδημο είδος. Χέληξα σπέρσα. Έχουν ενηλικιωθεί, έχουν το χείλο στην άκρη. Φαίνεται είναι όλα ζωντανά γεμάτα. Κάτω από ξύλα ήταν. Να τα δείτε εδώ. Θα τα ξαναφήσουμε εδώ. Πήγαμε στο ρέμα της τούμπας, λίγο πιο κάτω από όπου έχω πάει άλλες φορές. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ έχει πιο πολλά πράγματα. Έχει λίγο νερό, αλλά σίγουρα κάτι θα βρούμε. Μεγάλωσε και η μέρα, τώρα έχουμε και πιο πολύ χρόνο να πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Εδώ λοιπόν είναι κομμάτι του ρέματος γεμάτο από μικρούς γυρίνους, Pelophylax και κουρτμουελλέρι. Πριν τους ακούγαμε και να κοάζουν διαλυματικά. Αυτά θα μεγαλώσουν τώρα, θα γίνουν πάντρες. Έχει και λίγα κουνουπόψαρα, αλλά φύγανε. Να τα εκεί. Εδώ έχει μικρή αγκινάρα Ιερουσαλήμ, Χελιάνθους τουμπερόσους.
Είναι είδος ηλίανθου, είναι σαν τον ηλιόσπορο, κάνει παρόμοια λουλούδια, αλλά πολύ πιο μικρά, αλλά έχει μεγάλη κονδυλώδη ρίζα. Είχε πάρα πολλές και στο ρήμα εφανέτ. Τις έχουν φέρει αυτές παλιά εδώ και έχουν επεκταθεί μόνες τους. Τρώγεται, αλλά δεν το έχω φάει ποτέ. Να τους και ένας παπαγάλος, τον ακούτε. Ψιτάκουλα, κράμερι, ριγ νεκ παπαγάλος. Δαχτυλιδολέμης παπαγάλος της Αυστραλίας. Έχει πολλούς εδώ στο ρήμα πηλέας. Πίσω ακούτε και τα βατράχια να κουράζουν. Να κι άλλο ζευγάρι. Κάπου θα έχει κάποια τρύπα και θα κάνουν τη φωλιά τους. Υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και εδώ, απλώς είναι δύσκολο να τους πετύχει. Συνέχεια είναι συγκίνηση και φεύγουν μακριά τα τους ενοχλεί. Είχαμε τι. Και γρήγορα σε ακούγεται μακριά. Καλοκαίρια. Προχωράμε λοιπόν σε ένα ωραίο μέρος εδώ. Ακούμε και το αηδόνι. Και βρεδάει πολύ ωραία. Λουσκίνια με γκαρίνφο, αηδόνι. Σπάνιο μέσα στην πόλη, αλλά εδώ που έχει κατάλληλο περιβάλλον έχει. Έντρα, κόρτα, έντομα. Είναι ωραίο μικρό φυσικό περιβάλλον. Αν δεν έρχονταν οι φαγάνες να το χαλάνε, μια σε τόσο, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και άλλοι πετάνε λίμματα μέσα. Άλλοι πετάνε λίμματα μέσα, σκουπίδια, σακούλα βρήκαμε πριν μέσα. Άμα να το καθαρίζουν αυτό και το κάνουν στοχευμένα, να δούνε που υπάρχει πρόβλημα. Ξαναήρθαμε εδώ στο εγκυβωτισμένο ρέμα, έχει πολλούς γυρίνους και βατράχια. Το κοινό είδος, Pelophylax kurtmuelleri. Εδώ θα βυρίδεις. Λες να έχει βυρίδεις, έτσι. Είχα διαβγά. Μπορεί και να έχει τέτοιο. Αν βρούμε κανένα ενήλικο πιο πιστικό, θα δούμε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η εξόρμησή μας για σήμερα. Κάναμε πολύ μεγάλο ταξίδι σήμερα, αλλά δεν βρήκαμε και τόσο πολλά. Αλλά πήγαμε σε πολλά και διάφορα ενδιαιτήματα. Βρήκαμε κάποια όμορφα ζώα του γλυκού νερού, βρήκαμε καβούρια, βρήκαμε ψάρια. Αλλά όχι σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Από αμφίβια και αρπετά λίγα σχετικά σε σχέση με αυτά που θα περίμενα, αλλά μπορεί και να μην ψάξαμε τόσο καλά στα μέρη που θα έπρεπε. Θα συνεχίσουμε και με άλλα herping λοιπόν. Γεια σας.